Καλησπέρα Διονύση. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εδώ ξαφνικά όλα καλά. Ελπίζω το ίδιο να είστε και εσείς. Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε και όλα είναι καλά. Έτσι, έτσι. Όλος ο κόσμος. Τελικός κυπέλου έρχεται το ερχόμενο Σάββατο. Αρχικά, τι βλέπεις αγωνιστικά? Ας ξεκινήσουμε αγωνιστικά με το πρώτο σχόλιο. Πώς βλέπεις τις ομάδες? Αυτό που ελπίζω και εύχομαι και νομίζω έτσι, ο κάθε σκεπτούμενος φίλαθλος είναι να γίνει ένα παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Να το ευχαριστηθούν αυτοί που θα το δουν ζωντανά και αυτοί που το δουν από τις τηλεοράσεις και να κερδίσει ο καλύτερος και εύχομαι αυτός να είναι ο ΠΑΟ. Έτσι. Και θα πρέπει να μείνουμε καθαρά μόνο σε αυτό το κομμάτι, έτσι, το αγωνιστικό, το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα, πώς θα προετοιμαστεί και πώς έχει προετοιμαστεί έως το παιχνίδι του Σαββάτου. Και νομίζω η ουσία είναι καθαρά αυτό το κομμάτι, έτσι. Δεν αξίζει και δεν νομίζω ότι αποσκοπεί κάπου πιο πέρα, έτσι, αυτό που γίνεται και ασχολείται ο κόσμος, τα μέσα ενημέρωσης, με τα προβλήματα που δημιουργούνται, που δημιουργήθηκαν μάλλον τα τελευταία παιχνίδια, έτσι, που έδωσε ο ΠΑΟΚ με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και ξέρουμε όλοι, έτσι, τις αποφάσεις και τι έγινε μετά από αυτά τα παιχνίδια. Κοίταξε όμως, είναι δεδομένο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ συγκέντρωσε 70 βαθμούς στο γήπεδο. Εννοείται ότι είναι δεδομένο ότι αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που τερμάτισε το πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτό δεν το αμφισβητεί νομίζω κανένας. Πιστεύεις όμως ότι όλα αυτά ίσως επηρεάσουν και το αγωνιστικά τις ομάδες εν ώψη τελικού? Θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός το έχει ξεπεράσει, έτσι, αυτή την αδικία. Έτσι. Το έχει ξεπεράσει και θεωρώ ότι είναι συγκεντρωμένος όλο το αγωνιστικό τμήμα στο τελευταίο παιχνίδι που έχει να δώσει, έτσι, και είναι ένα παιχνίδι που είναι ένα τίτλο. Προετοιμάζεται νομίζω κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι και πιστεύω θα είναι 100% έτοιμος την ημέρα που θα διεξάχθει. Κοίταξε Διονύση, τώρα βλέποντας και με την εμπειρία που έχεις, τη φόρεσες τη φανέλα πολλά χρόνια, ξέρεις τι θα πει τελικός, ξέρεις τι θα πει ΠΑΟ, ξέρεις ποια είναι η ψυχολογία. Κρίνοντας όμως ουδέτερα τις δύο ομάδες, θέλω να μου πεις ποια από τις δύο ήταν καλύτερη σε αγωνιστικό επίπεδο με τα δικά σου μάτια στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Γιατί οι δυο τους ήταν οι καλύτεροι. Ναι, αυτό, απλά αυτό θεωρώ ότι η ΑΕΚ προχώρησε με βοηθό και την τύχη. Μέχρι ενός σημείου έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δεν το αμφισβητεί κανένας, νομίζω, ότι αυτές οι δύο ομάδες ήταν οι πιο φορμαρισμένες και κατ' επέκταση οι πιο, έτσι, καλές ομάδες του πρωταθλήματος που τελείωσε. Έτσι. Η ΑΕΚ, θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, είχε κάποια παιχνίδια, είχε με το μέρος της σε πιο πολλά παιχνίδια σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από ένα διάστημα και μετά από ένα, έτσι, μέτριο κακό ξεκίνημα που έχασε κάποιους βαθμούς που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να τους είχε χάσει, έκανε μια φανταστική πορεία ως το τέλος του πρωταθλήματος. Είχε διάρκεια και ανωδική πορεία και στην αγωνιστική κατάσταση και στην εικόνα και στα αποτελέσματα ουσιαστικά και τους βαθμούς που μάθησε. Και αυτό το έκανε γιατί ο ΠΑΟΚ είχε και βάθος και περισσότερες λύσεις από ό,τι φάνηκε από την ΑΕΚ, έτσι. Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και οι δύο ομάδες. Και αυτό είναι γεγονός, νομίζω, και θα το έχει και στο τελευταίο παιχνίδι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει, νομίζω, πιο πολλές επιλογές. Πιο πολλή ποιότητα σαν ομάδα από την ΑΕΚ. Απλά τις άκτες βγήκαν κάποια αποτελέσματα, συνέχιζε και Ελλάδα και Ευρώπη και στο κύπελο και αυτή να πηγαίνει καλά. Και νομίζω ότι πιο πολύ ρέντα εισαγωγικά είχε η ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα αυτό όμως το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας είναι ένα τελευταίο παιχνίδι, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάνω σε αυτό το κομμάτι που ανέφερα, έτσι, την ποιότητα των παιχτών και τις πιο πολλές συναλλακτικές λύσεις, έχει νομίζω ένα μικρό αβαντάζ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα αβαντάζ. Έτσι πιστεύω τα δικά μου τα ματιά. Ναι. Αγωνιστικά το λες. Και εσύ να πούμε ότι από τη μία ότι παίζει στην έδρα της, προφανώς, ναι, ίσως να τη δημιουργήσει μια πίεση παραπάνω, έτσι. Εγώ το πιστεύω αυτό, πιστεύω. Ότι ναι. Το άγχος, αν μπορούμε να το μοιράσουμε, η ζυγαριά πέφτει από την πλευρά της ΑΕΚ.
Έτσι νομίζω και εγώ ότι λόγω του ότι παίζει στην έδρα της θα έχει μια μικρή πίεση παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι έχει προσωπικότητες στην εντεκάδα. Μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση εκτός έδρας εισαγωγικά. Έτσι. Και θεωρώ και πιστεύω να πάνε όλα καλά στο τελευταίο. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα να ήταν ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θυμάμαι το παιχνίδι που είχαμε κάνει το 2003 με τον Άρη. Τον Άρη. Που το θυμάσαι? Φυσιολογικά και εγώ και νομίζω όλα τα παιδιά είχαμε μια πίεση παραπάνω γιατί παίζαμε στην έδρα μας, έπρεπε να πάρουμε το κύπελο. Και αυτό θέλοντας και εμείς σου δημιουργεί μια πίεση, ένα άγχος παραπάνω από το συγκεκριμένο που θέλει. Ναι, ναι, συμφωνώ 100%. Τώρα αυτό μπορεί πώς θα το διαχειριστεί ο κάθε προπονητής. Να το εκμεταλλευτεί, να το διαχειριστεί ακριβώς έτσι αυτό που ανέφερες και να το εκμεταλλευτεί θετικά για το παιχνίδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες λύσεις, το ότι ο Λουτσέσκου μάλλον έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του, είναι δεδομένο σε σχέση με το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ. Διονύση, μας ακούς? Ναι, ναι, τώρα σ' ακούω. Ναι, ναι, λέω ότι ο Λουτσέσκου έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του σε σχέση με το ρόστερ της ΑΕΚ, είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο και ισχύει για όλη τη χρονιά, έτσι. Ναι, από το ξεκίνημά της. Θα ξεχώριζες ίσως κάποια σημεία πέρα από το ότι ανέφερες και προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ ποιοτικά έχει ένα βαντάζ. Αν το πάρουμε πιο εξειδικευμένα, ας πούμε, στις γραμμές του γηπέδου, εσύ ήσουν αμυντικός, ίσως η άμυνα του ΠΑΟΚ υπερέχει, ας πούμε, σε αυτόν τον τομέα ο ΠΑΟΚ. Επιθετικά ίσως, που έτσι, κάποια σημεία κλειδιά ίσως που μπορεί να κρίνουν την έκβαση ενός τέτοιου αγώνα. Αμυντικά, η αμυντική λειτουργία και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, έτσι, κατά γενική ομολογία στη διάρκεια αυτής της χρονιάς ήταν πολύ καλή. Και του ΠΑΟΚ ιδίως, έτσι. Εκεί που πιστεύω ότι μπορεί να υπερισχύσει ο ΠΑΟΚ είναι από τη μέση και μπροστά. Έχει πιο πολλές λύσεις, έτσι. Στα άκρα, στο κέντρο έχει πιο πολλές και ποιοτικές λύσεις σε σχέση με την ΑΕΚ. Σίγουρα τα ΠΑΚ, έτσι, τα ΠΑΚ, ο Μάτος και ο Διερίνια, προσωπικότητα, ποιότητα, ξεχωρίζουν σε όλα τα παιχνίδια που έρχονται και βοηθάνε από πίσω και δίνουν λύσεις. Σε σχέση με παίκτη της ΑΕΚ είναι η διαφορά τουλάχιστον στα μπακ ξεκάθαρη. Υπάρχει αλλά έτσι, το θέμα είναι να το μεταφράσουν σε θετικά μέσα στο παιχνίδι, έτσι, όλα αυτά που λέμε έξω από το γήπεδο και πριν το παιχνίδι. Υπάρχει το κλισέ, έτσι, αν θέλεις, που επικρατεί και ακούγεται από παίκτες, προπονητές, από παράγοντες, από όλους τέτοιους παιχνίδι, ότι μετράει περισσότερο η θέληση, το πάθος. Πιστεύεις ότι πράγματι ισχύει, παίζει ρόλο φυσικά η ποιότητα, η αγωνιστική ετοιμότητα? Γεγονός είναι αυτό, γεγονός είναι η θέληση, έτσι, του ποδοσφαιριστή, αλλά δεν παίζει μόνο αυτό, έτσι. Παίζει το μυαλό, παίζει ποιότητα, παίζει προσωπικότητα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι. Δεν παίζει μόνο η θέληση, έτσι. Το να θέλω κάτι, και εγώ το θέλω να πάω να παίξω, αλλά δεν μπορώ, έτσι. Σίγουρα παίζουν και άλλα κομμάτια όπως αναφέραμε πριν. Μάλιστα. Ωραία. Γιονύση, να κρατήσω πιο πολύ από όσα μας είπες τα πολύ ενδιαφέροντα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα λόγο παραπάνω στον τελικό και φυσικά αυτή η ευχή να πάνε όλα καλά σε ένα παιχνίδι αυτό που θα φιλοξενήσει πολύ πιστεύω, κόσμο. Εύχεται όλος ο κόσμος έτσι να γίνει ένα παιχνίδι που αυτή τη φορά θα το χαρούμε όλοι, έτσι, και αυτοί που θα βρίσκονται στο γήπεδο και αυτοί που θα το βλέπουν από την τηλεόραση και να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα και να διεξαχθούν όλα καλά. Σίγουρα έτσι αυτό είναι φιόλο, να είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές οι απόλυτοι πρωταγωνιστές και να μην υπάρξει τίποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του τελικού. Διονύση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.